Στο σημερινό βίντεο φτιάχνουμε την Dream Team του Dasped. Ουσιαστικά θα μας στείλει μία εντεκάδα η οποία θα βάλουμε σε μία ομάδα όλους τους παίκτες που θα μας ζητήσει και ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε τα πάντα με αυτή την ομάδα. Όμως με τη βοήθεια του τροχού θα δούμε σε ποιο πρωτάθλημα θα μπει η ομάδα και η ομάδα θα είναι μια της δικιάς μου επιλογής στη τύχη. Η βασικότερη μας στόχη είναι να κάνουμε double, να πάρουμε ευρωπαϊκό τίτλο Τσουλού Europa ή Conference League και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης που θα πάρει το MVP. Έχουμε 5 σεζόν για να πετύχουμε κάτι τουλάχιστον από όλα αυτά και θα δούμε πόσο πολύ θα μας βοηθήσει και ο ίδιος ο Dasped με τις επιλογές. Αρχικά πάμε να δούμε σε ποιο πρωτάθλημα θα μπει η ομάδα. Έχουμε τα top 5 πρωταθλήματα του κόσμου και είναι το ιταλικό. Εντάξει, θα μπορούσε να τύχει και πιο δύσκολο πρωτάθλημα, αλλά θα έχουμε και πολύ καλή ομάδα. Η ομάδα που επέλεξε να αλλάξουμε είναι η Sassuolo. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, απλά μου άρεσε το σήμα και τα χρώματα. Και ήρθε η ώρα να δούμε τις επιλογές που θα κάνει ο Dasped. Μην κρίνεις τις επιλογές μου, είναι οι πρώτες που μου ήρθαν στο κεφάλι. Ξεκινάμε από την πίσω γραμμή, πρώτα-πρώτα από το τερματοφύλακα και πάμε στην επίθεση. Λοιπόν, η πρώτη 11 που μου έρχονται στο μυαλό. Τερματοφύλακας Νόιερ. Τερματοφύλακας Νόιερ. Το κακό είναι, νομίζω είναι λίγο μεγάλος, αλλά θα δούμε. Μάλλον θα βγάλει 1-2 χρόνια τουλάχιστον. Και στη θέση του Κονσίγκλι έχουμε τον Νόιερ, 89 rate, 36 χρονών. Αν και ο τερματοφύλακας στο Σόλου είναι και αυτός ακριβώς 36. Άρα θα μπορούμε να τον έχουμε και σαν αλλαγή σε περίπτωση τραυματισμού. Θα είναι ο backup τερματοφύλακας μας. Γιατί κατά πλειοψηφία του παίχτες που έχουμε ήδη στο Σόλου θα τους κρατήσουμε σαν αλλαγές. Κάποιοι μάλλον θα τους διώξω. Γιατί νομίζω ότι δεν χωράνε καν τόσοι παίκτες που θα έρθουν, γιατί θέλουμε άλλους 10 παίκτες να βγουν στην ομάδα. Αλλά θα έχουμε και κάποιες ποιοτικές αλλαγές. Αριστερό μπακ Τεό Ερνάντες, δεξί μπακ Άρνολντ. Για αριστερό μπακ Τεό Ερνάντες, αν δεν κάνω λάθος, παίζει στη Μίλαν. Πολύ καλή επιλογή για αριστερό μπακ και είναι και εξελίσσιμο. Τα δύο μας fullback οπότε θα είναι ο Άρνολντ και ο Τεό Ερνάντες, δύο πολύ καλά fullbacks. Έτοιμα και τα δύο fullback να μπουν στην ομάδα. Αριστερό μπακ Τεό Ερνάντες, 25 χρονών, 85 rate. Και Αλεξάνδερ Άρνολντ, 24 χρονών, πάρα πολύ καλή ηλικία και είναι ήδη 86 rating. Η εξέλιξή του θα είναι σίγουρα τρομερή. Και τώρα μας έμεινε το δίδυμο των center back για να δούμε τι επέλεξε. Center back Van Dijk μαζί με ποιον να βάλουμε, Καλουλού. Το δίδυμο των center back θα είναι Καλουλού με Van Dijk, ένας έμπειρος παίκτης και ένας παίκτης που ξεκινάει τώρα να κάνει τα πρώτα του τεράστια βήματα και σίγουρα έχει πολύ μέλλον. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και άμυνά μας, 31 χρονών. 89 rating ο Van Dijk, θα είναι και ο captain από ό,τι φαίνεται. Και Καλουλού, 22 χρονών, 78 rating, θα ανέβει πάρα πολύ rating μέσα σε λίγες σεζόν, μπορεί και από την πρώτη κιόλας. Και έτσι διαμορφώνεται η άμυνά μας, πάρα πολύ δυνατή. Και πάμε σε ένα πάλι σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας, το οποίο είναι το κέντρο. 2 CDM, θα βάλεις Kimmich μαζί με Kimmich και δίπλα του θα βάλεις, βασικά μπροστά του θα βάλει τον Τζαλχάνογλου. Δίπλα το CDM το άλλο θα είναι ο Κρος. Ολοκληρώθηκε και το κέντρο μας. CDM ο Κίμιχ, πάρα πολύ δυνατός παίκτης. 27 χρονών, τον περίμενα για κάποιο λόγο μικρότερο. Και εδώ έχουμε πάλι έναν πάρα πολύ έμπειρο παίκτη, τον Τόνι Κρος της Ραλ, 33 χρονών. Ένας από τους καλύτερους κεντρικούς της εποχής μας. Και Τσαχλάνογλου. Δεν το περίμενα ότι θα δω Τούρκο παίκτη, είναι η αλήθεια. Παίκτη Σίντερ, σε καλή ηλικία κι αυτός, 84 rating. Και έμεινε η επίθεσή μας, που ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Και οι τρεις μπροστά θα είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο και ο Νέιμαρ. Αυτά. Νομίζω τρεις πάρα πολύ κλασικές επιλογές. Safe. Τρεις καλύτεροι ίσως παίκτες που έχουν περάσει, που έχουμε δει εμείς. Ρονάλντο, Μέση, Νέιμαρ. Είναι η επίθεσή μας για να ολοκληρωθεί η εντεκάδα. Τους φέρουμε για αυτούς στην ομάδα. Αριστερό εξτρέμ θα είναι ο Νέιμαρ. 30 χρόνια, 89 rating. Εντάξει, δεν θα έχει πολύ εξέλιξη. Ο Μέση που επίσης μάλλον θα έχει πτωτική πορεία. Αλλά την πρώτη σεζόν πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ καλό με αυτήν την ομάδα. Και το τσιτάκι νομίζω της ομάδας που δεν θα μπορεί να το σταματήσει κανένας, Kylian Mbappé. Αυτή είναι η βασική εντεκάδα μας, τρομερή. Καλές επιλογές από τον Dasped. Έχουμε παίκτες με εξέλιξη, έμπειρους, καλούς. Θα φτιάξω λίγο και τις αλλαγές. Κάποιους θα τους αφήσουμε ελεύθερους. Έχουμε πάρα πολλούς. Θα κρατήσουμε όμως τους βασικούς για να έχουμε και λίγο rotation. Για να μην υπογράψουμε random παίκτες. Θα κρατήσουμε κάποιους που έχει ήδη Σασουόλο. Μόλις μπήκαμε στο career, εδώ είναι και η ομάδα μας. Θα κάνουμε κάποιες ανανεώσεις. Κάποιους θα τους αφήσουμε ελεύθερους. Θα βάλουμε προφανώς development plan για να ανέβουν όσο πιο γρήγορα γίνονται τα ratings των παίχτων. Και ο στόχος μας τουλάχιστον για την πρώτη σεζόν είναι να τερματίσουμε, αν όχι να πάρουμε το πρωτάθλημα και να βγούμε Ευρώπη, γιατί φέτος δεν θα έχουμε Ευρώπη προφανώς.
Μια και σα όλο νομίζω δεν έχει τερματίσει ούτε στην οχτάδα. Και θα πάμε να δείτε το τέλος της σεζόν. Πρώτη σεζόν έφτασε στο τέλος της και θα δούμε τα αποτελέσματα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε τη Βερόνα την οποία υποβιβάστηκε και μια και μας έδιωξαν για κάποιο λόγο από την ομάδα της Σασουόλο, δεν ξέρω τι πήγε τόσο λάθος και μας έδιωξαν. Παρά αρχικά είμαστε στην πεντάδα, δεν έχω ιδέα γιατί μπορεί να μας έδιωξαν, τι πήγε τόσο λάθος. Άρα έχουμε Ευρώπη από την επόμενη σεζόν και βγήκαμε τρίτη πάρα πολύ καλή σεζόν. Το πρωτάθλημα το πήρε η Μίλαν 7 βαθμούς μπροστά από εμάς και ένα από τη Juventus που είχε 86 στη δεύτερη θέση. Στο Coppa Italia, στο κύπελο, θα το πάρει η Inter. Εμείς αποκλειστήκαμε πολύ νωρίς από το Ρήνο 4-3 στον τρίτο γύρο. Πάμε να δούμε ποιος πήρε το Τσουλού. Leverkusen πήρε το Τσουλού ενάντια τη City. Έκπληξη. Η Juventus σε ένα τελικό με τη United, πολύ δυνατός τελικός, τον πήρε 3-0 εύκολα. Και το Conference League πήγε η Alkmaar του Παυλίδη τελικό, όμως το έχασε 1-0 από τη West Ham. Πάμε να δούμε τι έχουν κάνει οι παίχτες. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι έκανα μια λάθος επιλογή. Μου είχε πει να βάλω Ρονάλντο ο Τάσπετ και εγώ έβαλα τον Εμπαπέ. Αυτό η αλήθεια είναι, έχει μια μεγάλη διαφορά θα πω. Γιατί ο Ρονάλντο θα έκανε και retire. Όπως και να έχει τώρα, εντάξει, έγινε ένα λάθος στην 11η. Ο Άρνολντ πήγε 89 rating, ανέβηκε συν 3. Ο Ρονάλντο πήγε 90 rating. Καλουλού 82 και αυτός πρέπει συν 3 συν 4. Κίμιχ πήγε και αυτός 90. Ο Κρος έμεινε το ίδιο λόγω ηλικίας. Ο Μπαπέ έχει πάει 95 ήδη από την πρώτη σεζόν. Πραγματικά, παρόλο που έβαλα και το Mbappé το cheat κατά λάθος, πάλι δεν πήραμε πρωτάθλημα που θα μπορούσε. Ο Messi έπεσε 3 rating, ο Neymar ανέβηκε, ο Νόε πρέπει να έπεσε λίγο, ο Van Dijk πάλι το ίδιο και ο Τσάχνολου το ίδιο. Είχαμε αρκετή εξέλιξη από την πρώτη σεζόν και για κάποιο λόγο δεν πήραμε το πρωτάθλημα παρόλο που είχαμε και τον Mbappé, ο οποίος πρέπει να κουβάλισε πάρα πολύ. Παρόλο αυτά, στους πρώτους σκόρου του Ιταλικού πρωταθλήματος για την ομάδα μας ήταν ο Neymar που έβαλε 23 γκολ σε 37 συμμετοχές και μετά ήταν ο Μπαπέ με 15 γκολ. 8 γκολ λιγότερο από τον Neymar, περίεργο, να έπαιζε λιγότερο, δύσκολο το κόβο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάποια μεταγραφή, ούτως ή άλλως η ομάδα είναι στακαρισμένη, έχει τα πάντα. Άρα πάμε για ακόμα μία σεζόν, να δούμε χωρίς εμένα coach τι θα καταφέρει να κάνει. Στο Coppa Italia αυτή τη φορά είσαι όλο, θα αποκλειστεί στους ημιτελικούς από τη Juventus, η οποία πάει τελικό με τη Μίλαν. Και ναι, θα πάρουμε το πρωτάθλημα από τη δεύτερη σεζόν, αφήνοντας κάτω τη Juventus για 9 πόντους. Καλό ξεκίνημα. Και αφού βγήκαμε τρίτη προηγούμενη σεζόν, πρέπει να έχουμε Τσουλού. Παίζει. Ναι, είμαστε σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο, τον οποίο τερματίσαμε 2 βαθμούς κάτω από τη United. Άρα συνεχίζουμε στην επόμενη φάση. Θα κυρώσουμε ένα 4 την Dortmund και είμαστε στα προημιτελικά. Στα οποία περνάμε πάλι από τη United που ξανατύχαμε. Και είμαστε στους ημιτελικούς που θα αποκλειστούμε από την Arsenal 2-1. Και τελικό θα πάει Bayern Arsenal. Πολύ καλός τελικός. Δυστυχώς δεν έχουμε για άλλη μια φορά ευρωπαϊκό. Στο Europa League ο τελικός δεν έχει κρυθεί ακόμα ποια ομάδα θα είναι. Το ίδιο και στο Conference League, έχει παιχτεί μόνο το πρώτο match. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε την εξέλιξη των παιχτών. Ο Arnold έμεινε πάλι το ίδιο, περίεργο. Βασικά παίζει να άπεσε κιόλας λίγο rating. Έχουμε και κάποιες αλλαγές που μπορεί να έχουν ανέβει αρκετά. Βλέπουμε έκανε και μεταγραφή τέτοιο τον Gnabry. Άρα κάποιοι παίχτες παίζουν να φύγει. Ο Hernandez έμεινε το ίδιο. Καλουλού ανέβηκε κι άλλο, Κίμιχ έμεινε το ίδιο. Εντάξει, ο Κρος αρχίσει να παίχτει, έφτασε 34 χρονών. Γύρισε και ο Κυριακόπουλος που ήταν δανεικός στην Μπολόνια, το ίδιο και ο Λογατέλη, που έχει πάει 86 rating, που πλέον μάλλον έχει πάρει και τη θέση του Κρος. Πρέπει να είναι και 26 χρονών. Ο Μπαπέ 95 χρονών, παίζει να κουβάλισε. Ο Νόε προς το παρόν κρατάει νομίζω τη θέση βασικό, αλλά πρέπει να βρούμε κάποιον καλύτερο τερματοφύλακα. Νέιμαρ το ίδιο, μπορεί και να ανέβει και ένα rating. Άρχισε μαντάκι και ο βασικός μας. Σέντερμπακ έμεινε το ίδιο και ο Τσαχλάνολου. Πάμε για μια τρίτη σεζόν με σκοπό να κερδίσουμε κάποιο ευρωπαϊκό, όχι απαραίτητα το Τσουλού. Να πάρουμε ένα τρόπο, έστω να είναι και Europa Conference League. Τέλος και τη τρίτη σεζόν έχουμε ανέβει και εμείς κατηγορία με την Hellas Verona και βγαίνουμε 8η, πάρα πολύ κακό. Είχαμε και πολλές ισοβαθμίες. Δεν είμαστε τόσο κάτω από την τρίτη τουλάχιστον θέση που ήταν 70 βαθμοί. Είμαστε μόλις 3 πόντους κάτω. Όμως πολύ περίεργο που τα πήγαμε τόσο χάλια. Τουλάχιστον να δούμε στην Ευρώπη αν καταφέραμε κάτι καλύτερο. Το κύπελο ακόμη μια φορά δεν είμαστε. Το πήρε 3-2 η Νάπολη. Στο Τσουλού είμαστε και για άλλη μια φορά βγαίνουμε δεύτερη. Στους 16 θα χάσουμε 5-4 μας το γυρνάει η Ρεάλ. Αυτό το 4-1 πραγματικά δεν γίνεται να χάνουμε 4-1 από τη Ρεάλ. Η οποία πήρε και το Τσουλού σε ένα El Clásico, Barcelona, Real. Πολύ δυνατός τελικός. Το Europa το πήρε η Λεψία. Το Conference League θα το πάρει 3-2 η Villarreal ενάντια της Dortmund. Καλός τελικός. Και πάμε να δούμε πώς είναι τώρα η ομάδα μας. Γιατί άμα έχει παραμείνει η βασική παίκτη που είχαμε πάρει,
είναι πολύ περίεργο το ότι βγήκαμε 8η θέση. Ο Άρνον είναι ακόμα στην ομάδα, απλώς για κάποιο λόγο δεν έχει εξέλιξη. Είναι και ο Μπεράρντ που έχουμε σαν αλλαγές αυτά στα 30 του. Ο Γκνάμπρι έχει παραμείνει στην ομάδα, ο Ερνάντες και αυτός είναι στάσιμος στο rating. Το ίδιο και ο Κίμιχ. Αν και παρόλα αυτά βλέπουμε έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ακόμα και ο Κρός είναι ακόμα 85 rating. Ο Μπαπέ έχει παραμείνει στην ομάδα που κι αυτός περίεργο που δεν έχει εξέλιξη, έχει φτάσει στα 26. Ο Νεϊμάρ πέφτει δυστυχώς. Έχουμε εδώ και τον Πάου Τόρες στα σέντερ μπακ, ο οποίος μπορεί να έχει αντικαταστήσει τον Καλουλού, γιατί πρέπει να έχει φύγει. Ναι, έχουν φύγει κάποιοι παίχτες. Αλλά ναι, πάλι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλώς από ό,τι φαίνεται σε κάποιες θέσεις δεν έχουμε top class παίχτες. Έχουν φύγει αρκετοί. Όμως και πάλι έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Οπότε αυτή ήταν η dream team του Tashpad. Καταφέραμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα και να πάμε έναν ημιτελικό τσουλού. Όχι και τόσο άσχημο. Έκανα ένα λάθος και αντί για Ρονάλντο έβαλα Mbappé. Το ξέρω, έχει τεράστια διαφορά. Γιατί ο Ρονάλντο μάλλον θα έκανε ρητάρι και τις πρώτες σεζόν. Αλλά τι να κάνουμε. Νομίζω δεν έχει να το κάνουμε από την αρχή το καρί. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει σε τίτλους Ρονάλντο και Mbappé. Ούτως ή άλλως δεν είναι ότι τα πήγαμε και τόσο καλά ακόμα και με τον Mbappé. Οπότε αν θέλετε να δείτε κάποιον ακόμα YouTuber να κάνω αυτό το βίντεο μαζί του, γράψτε comment ποιον θα θέλετε ή κάντε τον tag. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe για να μην χάσετε επόμενα και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο.